στα προνηπία θα γραφούν ηλεκτρονικά. Θα μπαίνουν οι γονείς με το tax.net στο gov.gr και θα κάνουν εγγραφή των παιδιών τους, την αίτησή τους. Και μετά θα προσκομίσουν στο νηπιαγωγείο τα δικαιωτικά τα οποία απαιτούνται. Εκείνο που λαμβάνω οπωσδήποτε μέσα στην αίτησή τους, σκανδαλισμένο είναι η διεύθυνση κατοικίας. Διότι αυτόματα το σύστημα θα τους βγάλει και το νηπιαγωγείο εγγραφή του παιδιού τους. Μάλιστα. Οπότε δεν επιλέγουν το νηπιαγωγείο στο οποίο θα εγγράψουν το παιδί, κάνουν την αίτηση και ανάλογα με το. Το βγάζει απευθείας, όταν πάμε στο νηπιαγωγείο και που βάλουμε τη στήλη, βγαίνει απευθείας στο νηπιαγωγείο με βάση τη διεύθυνση κατοικίας. Mm-hmm. Γιατί εμείς πριν 2-3 μήνες είχαμε στείλει στο Υπουργείο την χωροταξική κατανομή του σχολείου, οπότε αυτό έχει ενσωματωθεί μέσα στο σύστημα. Τώρα, αν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, όπως ήταν το ειδικό στο νηπιαγωγείο, εκεί θα γίνει το προσώπο σε γράφη του παιδιού. Όπου αλλού πάλι υπάρχουν προβλήματα, θα το δούμε και θα το βελτιώσουμε. Mm-hmm. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι και ηλεκτρονικά και στη συνέχεια και έντυπα ή μόνο. Όχι, έντυπα. Εκτός mm-hmm. από αυτό το οποίο θα είναι σκαναρισμένο, μπορεί να είναι μια ΔΕΗ, να είναι ένα ΟΤΕ, να είναι ένα συμβόλαιο. Κάτι το οποίο να αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας του γονέα. Mm-hmm. Όσον αφορά τα δημοτικά, εκεί θα γίνεται απευθείας προσκομμένο του γονού τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία έχουν ανακοινωθεί και στον τύπο και έκδοση σε κάθε σχολείο. Μάλιστα. Σχετικά τώρα με τις υπόλοιπες διαδικασίες, την περίοδο αυτή, τι άλλο βρίσκεται σε εξέλιξη εκτός από τις εγγραφές? Είναι τα βιβλία. Έχουν τα βιβλία, όχι όσο και όλα τα σχολεία, έχονται σταδιακά και μετά από ενσωκές επιτροπής τα βιβλία πηγαίνουν στα σχολεία. Μάλιστα. Σχετικά με το άνοιγμα των δημοτικών, να έχουμε κάποια παραπάνω πληροφορία και αν θα δώσει παράταση στο έτος? Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Αν δεν μας πούνε οι ειδικοί, δεν νομίζω ότι το Υπουργείο μπορεί να πάρει κάποια διαφορετική απόφαση από αυτή που ισχύει μέχρι τέλος του μήνα.